Λουκάς. Πίστευτο. Πέρα από κάθε φαντασία. Και άλλα για σένα το σοκ δεν είναι τόσο μεγάλο. Τι εννοείς? Εντάξει, εσύ κατά κάποιο τρόπο ψαχνώσουν για έναν αδερφό. Ο Λουκάς φαντάζεσαι τι θα πάθει, που δεν ήξερα και δεν φανταζόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σαλτάρει. Πρώτα ένας πατέρας που δεν ήταν φυσικός αλλά ήταν θετός. Τώρα μια αδερφή. Όλη τη ζωή τούμπα. Το μάθε, ξέρει. Ανέλαβε είναι ώρα να του το πει. Συγγνώμη. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε για να καταλάβω? Ο Βενέτης δεν ήταν πατέρας μου? Δεν ήταν ο βιολογικός μου πατέρας? Και τι θα πει αυτό? Πατέρας σου είναι αυτός που σε μεγαλώνει. Εσύ ο ίδιος το φώνεσαι αυτό στην υπόθεση του Άρη και του Οδυσσέα. Να το πίστευα. Και εξακολουθείς να το πιστεύεις. Το ήξερες, α? Γι' αυτό σήμερα ήσουν πρόθυμος, καλοσυνάτος, ε? Το ήξερα. Από πού? Μου το είπε ο Ηλίας που το έμαθε από το Ρούσο. Μάλιστα. Ο Ρούσος προσπάθησε να στο πει, αλλά εσύ δεν ήθελες να τον ακούσεις. Είναι εγκληματίες, Στέφανε. Εγκληματίες. Και λίγα λες. Σκότωσαν έναν ψυχρό, έναν άνθρωπο. Χώρισαν δύο αδέρφια. Μάλλον υποχρεώθηκαν να το χωρίσουν. Και όταν ύστερα από χρόνια έφτασε η στιγμή της αλήθειας, εκείνοι συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τώρα όμως έφτασε στην αλήθεια. Και αυτό μετράει. Ναι, αλλά γιατί δεν μίλησαν? Γιατί? Είχαν τόσες ευκαιρίες. Ειδικά ο Ρούσος. Είχε το Λουκά μέσα στα πόδια του τόσα χρόνια. Ακόμα και εμένα. Από παιδί με ξέρει. Γιατί δεν μίλαγε, πες μου, γιατί? Δεν καταλαβαίνεις. Αν αποφασίζαν να μιλήσω, θα έπρεπε να πούν όλη την αλήθεια. Πώς να ομολογήσουν αυτά που είχαν κάνει? Το ήξεραν. Το ήξεραν και δεν μίλαγαν. Πώς να μιλήσουν? Και τι να πούν? Υπήρχε ένας φόνος στη μέση. Φόνος του αραβατινού. Του φυσικού μου πατέρα. Ναι, αγάπη μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Χωνεύεται κάτι τέτοιο? Τώρα όμως θα μιλήσω. Θέλουν, δεν θέλουν. Δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Ναι, αγάπη μου, θα τα βάλουμε όλα κάτω. Θα τα βάλουμε με τη σειρά, αλλά με ηρεμία. Πώς να ηρεμήσω, κορίτσι μου, πώς να ηρεμήσω? Μπορώ να ηρεμήσω εγώ τώρα? Λουκά, εσύ μας έλεγες πάντα να μην αντιδρούμε εν θερμό. Έτσι σας έλεγα. Και εσείς με ακούγατε? Ναι, όπως θα μας ακούσεις και εσύ τώρα. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Θέλεις να ξεσκεπάσεις τα πάντα. Αλλά θα το κάνουμε οργανωμένα. Όπως πρέπει, Λουκά. Τώρα έχουμε εμείς το πάνω χέρι. Ναι, θα τους τριμώξουμε πολύ άγρια. Θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Και το μοιράζεστε όλο αυτό. Σ' αγαπάμε, ρε Λουκά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Νιώθω χαμένος, Ηλία. Τώρα οι πάντες θα στραφούν εναντίον μου. Δεν μπορώ να τους ρίξω κι άδικο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το έκανα. Ίσως γιατί κι εσύ δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ναι. Να έχω υπερασπιστεί ένα σωρό ανθρώπους απέναντι σε βαριές κατηγορίες. Και τώρα δεν μπορώ να υπερασπιστώ ούτε τον ίδιο τον εαυτό μου. Πώς να κάνω, τι να κάνω για να τους εξηγήσω πώς έγιναν εκείνη τη στιγμή? Οφείλεις πάντως να προσπαθήσεις. Για άλλο λόγο είχαμε βρεθεί, Ηλία, και ξαφνικά έγινε ένας φόνος μπροστά στα μάτια μου. Και εσύ διάλεξες να τα κλείσεις. Πέθανε ένας φίλος, Ηλία, δεν ήξερα τι να κάνω. Και διάλεξες το χειρότερο, να σου πάσεις. Το τραγικό λάθος. Δεν καταγγείλαμε το φόνο. Και κυρίως την ευθύνη την είχα εγώ, που ήμουν νομικός. Αλλά ήμουν και νέος, ρε Ηλία, πολύ νέος.
Αυτό μας φταίει τώρα η ηλικία. Πολλά φταίνα. Πάρα πολλά. Κυριάρχησε ένας πανικός. Έπρεπε να αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή τι θα κάνουμε. Στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο παιδιά. Μην το ξεχνάς αυτό. Δύο παιδιά. Σε λίγα δευτερόλεπτα τους διαλύσατε τη ζωή. Δεν είμαστε σε θέση να το εκτιμήσουμε εκείνη τη στιγμή, Ηλία. Πώς να σου το πω. Δύο παιδιά με στο αυτοκίνητο και μπερδεμένες σχέσεις με το θύμα. Και προσωπικές και οικονομικές. Εγώ ήμουν στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Βρέθηκα ξαφνικά στο μετέχνιο. Η καριέρα ή η καταστροφή. Όλα όσα λες δεν αλλάζουν το γεγονός ότι μιλάμε για δολοφονία. Δεν ήταν προσχεδιασμένο. Πώς να σου το πω. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Λαζαρίδης θα τραβούσε όπλο. Έπειτα εγώ δεν είμαι αυτός που είμαι σήμερα, Ηλία, με την εμπειρία που έχω σήμερα. Πανικοβλήθηκα. Ναι, το καταλαβαίνω το πανικό της στιγμής, αλλά... Μετά. Τι μετά. Τα πηγαίναμε όλοι στη φυλακή, το καταλαβαίνεις, και τα παιδιά στο ορφανοτροφείο. Δεν υπήρχε κάποιος συγγενής. Στενός συγγενής, όχι. Και στα κανείς δεν είχε ερωτευτεί τη ζωή του έτσι, μέσα στη φυλακή, Ηλία. Είμαστε όλοι ακόμα τόσο νέοι. Πώς να σου το πω. Και τι έκανες, Πέτρο. Τι έκανες. Αντάλλαξες τη ζωή σου και την καριέρα σου με τη ζωή δυο παιδιών. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, δηλαδή ήταν περίπου έτσι. Εντάξει. Σκέφτηκα την καριέρα μου. Αλλά η εταιρεία ανήκε στους άλλους, Ηλία μου. Εγώ ήμουν απλώς ένας δικηγόρος. Παρακαλώστε δικαιολογία. Ηλία, αν μιλούσαμε, θα την πληρώναμε ή εγώ ή ο Βενέτης. Γιατί? Γιατί ο Λίτρας, ο Λαζαρίδης και ο Χατζηβασιλείου ήταν τα μεγάλα κεφάλια. Πώς να σου το πω. Αυτοί κάνανε κουμάντο. Θα τη βγάζαν καθαρή, το καταλαβαίνεις. Και ο Ραβαντινός, ο νεκρός. Τι νομίζεις. Ένας από τους αδύναμους κρίκους ήταν κι αυτός. Γι' αυτό φαγώθηκε με τόση ευκολία. Τόσα χρόνια σέρνω τις ενοχές μου. Ο Βενέτης πήρε το Λουκά και αποτραβήχθηκε. Δεν ήθελε να έχει καμιά παρτίδα με κανένα μας. Εσύ όμως παρακολουθούσες τη ζωή του Βενέτη. Ναι. Έβλεπα πως μεγάλωνε το Λουκά και καμάρωνα. Και όταν πέθανε, γιατί δεν είπες όλη την αλήθεια στο Λουκά. Τι να του πω, Ηλία. Ότι ο κόσμος δεν είναι αυτός που νομίζει. Έπειτα πίστευα πως δεν θα έβγαινε όλη η αλήθεια στο φως. Δεύτερο τραγικό λάθος. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως. Νόμιζα ότι θα είμαστε η εξαίρεση. Είναι όλοι τους νεκροί. Από εκείνη την εποχή οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια και που ζουν ακόμα είμαστε εγώ και η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη μετά το θάνατο του Λαζαρίδη έφυγε στο εξωτερικό. Όταν ξαναγύρισε, βρέθηκε στη φυλακή. Αρρώστησε. Πίστευα θα μείνει η σιωπή της για πάντα. Να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Ξέρω τι είναι να κρύβει κανείς κάτι τόσο τραγικό και συγκλονιστικό. Μάλιστα. Ο Λουκάς πώς είναι τώρα? Στο κενό. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Κι εγώ βρέθηκα με έναν πατέρα ουρανοκατέβατο. Ευτυχώς που είναι πάλι μας με την ώρα. Αυτό ξαναπέστο. Έμαθε και για το παιδάκι του. Σκέψου να ήταν ακόμα χωρισμένη και να μην ήξερε τίποτα. Πώς θα το άντεχε? Εντάξει, μαμά μου, θα είχε εμάς. Γι' αυτό μου είπε ο Ηλίας ότι πρέπει να σταθείτε όλοι πλάι του. Σίγουρα το ήξερε. Τι εννοείς το ήξερε? Δεν ξέρω που και πώς, αλλά από ό,τι μου είπε, κατάλαβα ότι το ήξερε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί η ζωή του Λουκά. Ο πατέρας του δολοφονήθηκε και μεγάλωσε σε ένα ψέμα. Είναι σόκολο αυτό που πέρασε. Και ο Λουκάς πρέπει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό αποκλειστικά μόνος του. Και δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα ακόμα. Δηλαδή? Σίγουρα υπάρχουν και άλλα κρυμμένα μυστικά. Και άλλες κεραμίδες, α. Το χειρότερο για τον Λουκά είναι η προδοσία από τον Ρούσο. Τον είχε πολύ ψηλά αυτόν τον άνθρωπο, τον είχε πρότυπο. Σαν πατέρα του τον έβλεπε. Κοίτα να δεις. Βρέθηκε με πλεόνασμα πατεράδων. Η Ιεριέτα τουλάχιστον ήξερε από μικρή ότι είναι υιοθετημένη και για τον χρόνο το αποδεχθεί. Στην ηλικία του Λουκά, δύσκολα καταπίνεις κάτι τέτοιο.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και κάνουμε δηλαδή, είναι να είμαστε δίπλα του συνέχεια. Τέλος πάντων, πάω να δω το παιδί λίγο. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι σου το έκρυψα. Το βρίσκεις λίγο. Δεν ήθελα να εκθέσω τον πατέρα σου, αυτό. Πού να τον εκθέσεις, μωρέ, τον πατέρα μου στην κόρη του, σε μένα να τον εκθέσεις. Άλλωστε, χτες το έμαθα, όχι σαν και σένα. Τι έκανα εγώ. Πόσο καιρό μου έκρυβες την εγκυμοσύνη της Νόρας. Να το κόψεις αυτό το κουσούρι. Το θέμα, Νικόλα, εδώ είναι πολύ πιο σοβαρό. Μιλάμε για ολόκληρη τη ζωή του Λουκά. Το ξέρω. Εσύ, σφυρίγια, σκλέφτηκα κι εγώ έκανα τη χαζή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Πήγαμε στο σπίτι της Νόρας και μου έπεσε το σαγόνι. Μια χαρά είναι το σαγόνι σου στη θέση του. Έλα, άσε τις αηδίες τώρα, γιατί δεν μου το είπες. Δεν μπορούσα να το χειριστώ εγώ, δηλαδή, ή δεν με αφορούσε. Εγώ φταίω για όλα τώρα, ε. Όχι. Όχι, δεν φταίς εσύ. Απλώς είμαι εκνευρισμένη και τσιτωμένη. Ενώ εγώ, η απέναντι ομάδα είναι μια χαρά. Η κατάσταση δική μου είναι μια χαρά. Την προηγούμενη φορά σηκώθηκε και έφυγε ο Λουκάς. Τώρα το παίζει ήρεμος για να μην ουρλιάξει. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όταν κρυώσει μέσα του όλο αυτό. Έχουν πέσει όλα τα προβλήματα μαζί. Τουλάχιστον υπάρχει Νόρα με την εγκυμοσύνη της. Κρατάει μια ισορροπία. Είναι σημαντικό αντίβαρο αυτό. Και πίσω απ' όλα πάντα ο Ρούσος. Ο Ρούσος πάντα. Άραγε τελειώσαν εδώ, υπάρχουν κι άλλα. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Δάφνη. Φοβάμαι μήπως ο Λουκάς θέλησε να καθίσει στο σκαμνί το Ρούσο. Δεν θα έχει αδικό. Αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι καλύτερο να απομονωθούμε από όλους και από όλα τώρα. Ρε αγάπη μου, δεν μπορείς να ξεκόψεις από όλη σου τη ζωή. Κυριέτα, που ξεκληρίστηκε η οικογένειά της από την οικογένεια του Στέφανου. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εκεί. Όλα θα ανατραπούν πάλι. Όλα. Και ο Θεός να μας λυπηθεί. Όπως και να το κάνεις, το Βενέτης είναι καλύτερο από το Ραβαντινό σου. Άσε που το έχω συνηθίσει κιόλας. Κυριέτα, μια χαρά κοπέλα. Δεν είσαι ντέζι. Ναι. Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν νιώθω τίποτα για εκείνη. Σκέφτομαι την αδερφή μου, αλλά μέσα μου κενά. Λογικό δεν είναι, ρε Λουκά. Δεν μπορείς να νιώσεις πράγματα τώρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά δεν πάβει να είναι αδελφή σου. Κάπου μέσα σου υπάρχει ένα μικρό δέσμα μαζί της. Ο τόσο στο κεφάλι μου. Ηρέμησε τώρα. Δεν μπορώ. Βράζω από οργή για την κοροϊδία του Ρούσου. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Κι έχω και τόσα ερωτηματικά. Γιατί το σκότωσαν? Πού τον έχουν θάψει? Και η μάνα που με γέννησε, γιατί με έδωσε? Γιατί μας δώσανε για υιοθεσία? Λουκά, θα γεννηθούν και άλλα ερωτηματικά μέσα σου. Είναι λογικό, τώρα περνάς το πρώτο σοκ. Ηλεκτροσοκ, δεν λες καλύτερα. Θα είμαστε μαζί όμως, Λουκά. Έχουμε ένα στον άλλο. Περιμένουμε και το παιδί μας. Ε? Πρέπει να θωρακίσουμε τη ζωή μας, Λουκά. Αφού πρώτα μαζέψουμε τα κόμματα και τις δικές μου που την έχτηκε στον αέρα. Θα μιλήσεις και με την Αριέτα. Ίσως ξέρει κάτι περισσότερο. Προσπαθώ να παγώσω το μυαλό μου να μην σκέφτομαι. Να σου πω, ίσως είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Αλλά το Ρούσο θα τον κυνηγήσω μέχρι το τέλος. Μέχρι την κόλαση. Σιγά σιγά, Λουκά. Με ηρεμία. Θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Είμαι μαζί σου. Σε ό,τι και να αποφασίσεις. Λουκά, δεν θέλω να θυσιάσουμε το παρόν μας. Για το παρελθόν.